Την εξάπλωση του κορονοϊού στην Ελλάδα αποτυπώνει η νέα ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ. Σε αυτή παρουσιάζονται τα ευρήματα από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορονοϊό με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί και έχουν καταγραφεί. Συνολικά στη χώρα μας έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 1.156 κρούσματα COVID-19. Στη Μεσσηνία, μάλιστα, αναφέρονται 7 συνολικά κρούσματα. Σε σχέση με τα 3 επιβεβαιωμένα που έχουν περάσει από τις υγειονομικές δομές του νομού, η διαφορά έγκυται στην δήλωση του τόπου κατοικίας από τους νοσούντες. Ποιους όμως χτυπά ο κορονοϊός στην Ελλάδα? Η απάντηση που δίνεται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι πως ο ιός προτιμά τις πιο παραγωγικές ηλικίες. Οι άνθρωποι σε ηλικία από 40 έως 64 ετών γίνονται συχνότερα στόχοι του νέου ιού σε ποσοστό 47,2%, όπως και η ηλικιακή ομάδα από 18 έως 40 ετών σε ποσοστό 26,8%. Οι ηλικιωμένοι που κινδυνεύουν περισσότερο από επιπλοκές, δηλαδή οι άνθρωποι από 65 ετών και πάνω, μολύνονται σε ποσοστό 23%. Τα παιδιά ηλικίας έως 17 ετών που λειτουργούν ως ιδιαίτερα μεταδοτικοί φορείς του ιού μολύνονται σε ποσοστό μόλις 2,9%. Σε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως τα παιδιά εξετάζονται για τον κορονοϊό πιο σπάνια από άλλες ηλικιακές ομάδες, καθώς κατά κανόνα περνούν ήπια την νόσο ή με καθόλου συμπτώματα.